Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Ark Prometheus. Yay! Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε tame, ή μάλλον κάναμε craft για την ακρίβεια. Αυτόν εδώ τον πίθηκα. Αυτόν εδώ δεν είναι γορίλας, είναι πίθηκας. Είναι λίγο διαφορετικό. Και σας ζήτησα να μου αφήσετε προτάσεις για ονόματα και μου προτείνατε το όνομα Μεγαλοπόδαρος. Μεγαλοπόδαρος. Λέβε 300 τόσο βγήκε. Και όπως είδαμε κάνει λίγο πάνω από 50.000 damage. Αλλά το κάνει με 3 χτυπήματα. Κάνει 3 χτυπήματα, οπότε κάνει γύρω στις 150.000. Θέλω να σας δείξω λίγο κάτι που έχω κάνει στο server βασικά. Είναι τώρα σε 5 servers αυτό. Δεν ξέρω πώς το έχετε ανακαλύψει. Ξεχνάω κάθε φορά να το δείξω. Αλλά σε αυτό το server χρειάζεται για να μας απαλλάξει από γένες και τέτοια. Υπάρχει εδώ πέρα το Mutagen και το Mutagen, όπου αν δώσουμε στο ζώο μας Mutagen θα το κάνουμε ένα τσίκ λίγο πιο δυνατό. Οπότε να γλιτώσουμε τα mutations. Αν φτιάξουμε δύο τέτοια, που ουσιαστικά παίρνει 816 shard και τα μετατρέπει σε 816 mutagel, εφόσον είναι πάνω από 800, μπορούμε να κραφτάρουμε ένα τέτοιο που μας δίνει 6 mutagen και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δυναμώσουμε λιγουλάκι το ζώο μας. Αν βάλουμε λοιπόν ένα mutagen, δεν έχει σημασία, μέσα στο ζώο και πάμε το mouse απάνω, μας δείχνει στο μπαλονάκι ένα από 36. Ωραία, πάρε και τα υπόλοιπα και θέλουμε άλλα 30 λοιπόν να του δώσουμε για να πάρει αυτή τη μικρή αυξησούλα. Πάμε να φτιάξουμε άλλα 30 που δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή. Πάρε 10. Ωραία. Και πάρε και αυτό. 30 ακριβώς. Πολύ σωστά τα υπολόγισες. Μπράβο Ηλία. Και δηλαδή περίπου τα μετράτε σε εξάδες και μετά κάνετε επί δύο τα άλλα. Λοιπόν, πάρε αυτά και θα του ανεβάσει λιγουλάκι το health και λιγουλάκι το damage. Μισό να σας δείξω ακριβώς τι κάνει. Δίνει συν 20 στο health, στο stamina, στο βάρος και στο mil damage. Οπότε το health από 31 θα πάει 51 και το damage από 40 θα πάει 60. Αυτό θα γίνει. Μπαμ. Βάζει μια τελίτσα εδώ που σημαίνει ότι έχει πάρει αυτή την αλλαγή. Κλείνουμε το spyglass. Ανοίγουμε το spyglass και βλέπουμε πράγματι 51 health, 60 mil damage. Ξεκινάει τώρα με 425.000, αντί για 325 πήρε 100.000 πάνω. Και πάμε να δούμε τι έχει αλλάξει στο damage. Μία λεπτομέρεια, αυτό που έκανα τώρα με το mutagen. Λοιπόν, ήταν 50 κάτι, 73, 5, 6, 20.000 παραπάνω, μια χαρούλα. Αυτό που έκανα τώρα με το mutagen δεν γίνεται να το κάνετε σε ζώα που είναι από γένα. Δηλαδή, αν το ζώο έχει γονείς, δεν γίνεται να το κάνεις, γίνεται μόνο σε αρχικά. Οπότε αυτό εδώ δεν έχει γονείς, άρα είναι από wild, βλέπεις, wild και κατευθείαν κάτω βελάκι είναι ο μεγαλοπόδαρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ενδιάμεσα, είναι από wild κατευθείαν. Οπότε γίνεται να του βάλουμε τέτοιο πράγμα, mutagen. Αν ήταν από γένα, δεν γίνεται. Το βάζεις, αλλά δεν σου δίνει την αύξηση αυτή που πρέπει να σου δώσει. Κάνει κάτι μπούρδες. Χάνεις απλά τα τέτοια που του δώσεις. Λοιπόν, έχει κάποια λεβελάκια από την μπάλα. Δεν ξέρω τώρα πόσο health θέλω να του δώσω. Α, δεν σας είπα, ξέχασα. Ναι, βρήκα saddle. Οπότε μπορούμε να του βάλουμε καλύτερο saddle για να δέχεται λιγότερο damage. Και δεν ξέρω τώρα πόσο health θέλω να του δώσω. Μάλλον είναι 1.000.000 όσο έδινε και στα άλλα. Εφόσον έχω καλό saddle. Α, 998. Στο spyglass πώς φαίνεται? Στο spyglass φαίνεται 998, δεν φαίνεται 1.000.000. Οπότε πάρε άλλο ένα. Κάθε φορά που κατεβαίνω από το ζώο μου αδειάζει το φαγητό. Και πάρε 44 levels στο mil damage. Κάπως έτσι. Και κάνουμε 2,5 εκατομμύρια και πάμε σπίτι να του βάλουμε το καλύτερο saddle και να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια με αυτό το ζάκι. Με αυτό το ζάκι μπορούμε να σκοτώσουμε, μπορούμε να βαρέσουμε, είναι η καλή, πιο σωστό, μπορούμε να βαρέσουμε 3 καινούργια boss που δεν μπορούσαμε να τα βαρέσουμε πριν με το πίθηκο που είχαμε. Με αυτό εδώ μπορούμε να βαρέσουμε 3 καινούργια boss, 3 παραπάνω. Απλά
δεν μπορούμε να τα σκοτώσουμε και τα τρία. Μπορούμε να σκοτώσουμε μόνο το ένα. Τα άλλα δύο απλά τα βαράμε και μας σκοτώνουν αυτά. Έχει κάτι μέσα του, δεν έχει, ωραία. Μπες σε μπάλα να κάνεις heal. Να δείξουμε στον κόσμο λίγο τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι τα καινούργια μποσάκια που μπορούμε να βαρέσουμε πλέον. Εάν ψάξουμε εδώ για Watchmen, μας βγάζει αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία είναι τα τρία επιπλέον ζωάκια που μπορούμε να βαρέσουμε. Τα οποία όταν τα βαράς αυτά, σταματάνε, μένουν ακίνητα και κάνουν εξέλιξη. Και μεταμορφώνονται σε boss. Γιατί αυτά δεν είναι boss, στην ουσία είναι τρία μικρά ζωάκια. Μεταμορφώνονται σε boss και πολεμάς μετά με τον boss, το σκοτώνεις ή σε σκοτώνει και αυτό. Λοιπόν, αν εμείς καταφέρουμε και σκοτώσουμε, εμείς τώρα έχουμε αυτό, έτσι, θυμίζω. Αν καταφέρουμε και σκοτώσουμε ένα συγκεκριμένο μποσάκι, θα μπορέσουμε να γίνουμε level 2, όπου μας λείπει μόνο, δείξε λίγο τι μας λείπει μόνο το Kamaitachi Heart. Ένα μάλιστα, γιατί όλα τα υπόλοιπα υλικά βγήκα εγώ σήμερα το πρωί και τα μάζεψα εκτός κάμερας για να μην έχουμε πολύ φαρμάρισμα να κάνουμε στα βίντεο. Οπότε, πρέπει να εξπάρουμε λίγο ακόμα το ζώο μας, γιατί βλέπω μόνο 44 και 9 του έχουμε δώσει. Ίσως πρέπει να εξπάρουμε λιγουλάκι ακόμα το ζωάκι μας και να πάμε να σκοτώσουμε αυτό το Kamaitachi για να γίνουμε και εμείς level 2. Και ουσιαστικά όταν το κάνεις level 2 δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο, είναι ακριβώς το ίδιο ζώο πάλι, απλά είναι μεγαλύτερο το αρχικό του level, οπότε είναι πιο δυνατό και κάνει περισσότερο damage. Αυτό συμβαίνει. Πάμε λοιπόν κάπου, πού να πάμε, να πάμε κάπου να έχει ζωάκια να σκοτώσουμε. Πάμε εδώ να δούμε. 80, έλα λίγο. Λοιπόν, το σκοτώσαμε αυτό, πήραμε XP, κάνουμε 2,6 εκατομμύρια. Το κακό με αυτό το ζωάκι που έχουμε τώρα είναι ότι στα kills που κάνουμε δεν παίρνουμε loot, διότι είναι πολύ πολύ μεγάλο το ζώο, έχει πολύ μικρό hitbox αναγνώρισης, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, και το παιχνίδι δεν καταλαβαίνει ότι κάναμε εμείς το kill και δεν μας δίνει το loot μέσα στο inventory του ζώου. Υπάρχει ένας τρόπος να πάρεις το loot, αλλά δεν πιάνει πάντα. Πρέπει να προσπαθήσεις το ζώο που σκοτώνεις να είναι όσο το δυνατόν γίνεται ακριβώς από κάτω σου κέντρο, ενδιάμεσα στα δύο πόδια. Να το, τώρα τα πήραμε το loot, αλλά δεν πιάνει πάντα. Και όσο πιο μεγάλο είναι το ζώο που σκοτώνεις, τόσο πιο έχει άπειρες τέτοιες. Τόσο πιο σίγουρο είναι ότι θα πάρεις το loot. Τώρα πάλι το πήραμε. Πόσα level πήραμε με αυτά τα δύο kills, 17. Ουοπ. Δεν πήραμε το saddle, το ξεχάσαμε. Δεν ξέρω γιατί δεν το θυμήσατε. Πάμε στο σπίτι να πάρουμε το saddle και νομίζω ότι είμαστε ψιλοέτοιμοι. Ένα-δύο kills θα κάνουμε ακόμα, κάτι ποσάκια, και νομίζω ότι είμαστε ψιλοέτοιμοι για το μεγάλο boss. Εδώ μέσα υπάρχει το saddle που σας έλεγα και είναι και πολύ καλό κιόλας, 16 χιλιαρικάκια. Παπ. Και δεν θα παθαίνουμε τίποτα. Να το, εδώ είναι. Εδώ είναι. Δεν ξέρω με τι παλεύω. Με τίποτα. Λοιπόν, το βαράω μία. Και βλέπετε ότι έμεινε ακίνητο. Σημαίνει ότι τώρα έχει ξεκινήσει και κάνει την εξέλιξη. Ωραία. Δεν ξέρω, κάτι με βάρεσε πριν. Πάω, κάτι με κυνηγάει τη θάλασσα, δεν δίνω σημασία. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε. Λοιπόν, κάνει εξέλιξη. Κάνει εξέλιξη. Θα βγει Manticore, spoiler alert, βάζω αυτά στο 1. Και για να δούμε τώρα, ελπίζω να μην με σκοτώσει με ένα hit. Μην χάσουμε το τέτοιο μας. Κρίμα θα είναι. Όχι, μιλάει. Καλησπέρα. Το κάνουμε lock. Ωραία, του κάνω καλό damage. Μου κάνει 13.000, του κάνω 3 κάτι εκατομμύρια, 3,5. Εδώ τώρα αν δεν είχαμε καλό saddle, θα είχαμε φύγει με 2 hit ας πούμε. Είναι τεράστια η μείωση που κάνουν αυτά τα saddles του mod, είναι λίγο σπασμένα. Αλλά μάλλον είναι υπολογισμένο έτσι το mod να βγαίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ouch. Ωραία, πήραμε την καρδιά του boss. Αυτό ακριβώς που θέλαμε.
Αυτό ακριβώς που θέλαμε. Και τώρα μπλούζα και αυτά δεν μας νοιάζουν γιατί οριακά μικρότερη είναι. Λοιπόν, ναι, αυτό, την καρδιά θέλαμε, την καρδιά πήραμε. Πάμε σπίτι να φτιάξουμε ένα level 2 μεγαλοπόδαρο. Να δούμε τι αύξηση θα έχει, πόσο καλύτερο θα είναι από αυτόν που έχουμε και αν όντως αξίζει να κάνεις level 2 τέτοιο πράγμα. Υποτίθεται ότι θέλεις level 2 cube για να σκοτώσεις τα άλλα δύο watchmen. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Α, επίσης, να του βγάλουμε το saddle για να το δώσουμε στον level 2. 26 levels πήρε από το boss αυτό που φάγαμε τώρα. Και γράψε εδώ 2. Το ξέρω, υπάρχουν και άλλα ζωάκια. Έχω κολλήσει εγώ με το Shogun. Τι θέλετε τώρα εσείς? Έχω κολλήσει με το Shogun. Και τα άλλα καλά είναι. Α, συγγνώμη, την καρδιά. Πάρε την καρδιά. Πολύ ωραία. Καταπληκτικά. Και αυτό εδώ στην ουσία, όλα αυτά που κάνουμε τώρα, είναι απλά για να μην χρειαστεί να κάνουμε mutations. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, αυτός ο σερβερ τερματίζεται χωρίς mutations. Τέλεια, καταπληκτικά. Και είναι για να δούμε λίγο. Το άλλο ήταν 300. Αυτό είναι 450. Ξεκινάει με 60 health, 62 damage και με το mutagen μπορούμε να το... Περίμενε. Του το βάλα. Α, ναι, μπαίνει δεξιά. Περίμενε να μπει από εδώ. Από εδώ είπαμε μπαίνει καπέλο, αλλά δεν μπαίνει καπέλο. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά διαφορετικά καπέλα. Δεν μπαίνει κανένα. Ούτε tech, ούτε flak, ούτε κανένα. Και πάμε λίγο να του φτιάξουμε πάλι λίγα από αυτά εδώ. Φαντάζομαι 12. Πολύ ωραία. Τέλεια. Οπότε θα μου κάνει 36. Αν θέλει ίδια με το άλλο, θα θέλει πάλι 36. Γιατί νομίζω είναι το ίδιο ζώο ακριβώς, απλά είναι μεγαλύτερο level. Πάρε, όχι πάνω μου, πάρε τα αυτά, τέλεια. Και πάμε να δούμε. Το άλλο ξεκίνησε με 50 κάτι και με mutagen είχε πάει 70 κάτι. Και αυτό εδώ ξεκινάει με 100.000. Είναι λίγο καλύτερο, είναι λίγο καλύτερο. Και φαντάζομαι θα έχει και περισσότερο health. Έχουμε πολύ καλό saddle. Ναι, ξεκίνησε με πάρα πολύ. Ναι, έδωσα ελάχιστα levels και πήγα 100.000. Θεωρώ ότι με το saddle που έχουμε το 1 εκατομμύριο ή 100.000. 1 εκατομμύριο δεν είναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμυριάκι. Ναι. Θα μπορούσα να τα ανεβάσω να το πάω 2. 10 levelάκια είναι ακόμα, δεν πειράζει. 10 levelάκια θα τα θυσιάσουμε. Και τώρα βαριέμαι να τα φυλάξω τα υλικά αυτά. Τέλεια, να κάνει λίγο heal με στην μπάλα. Και πάμε λιγουλάκι να το εξπάρουμε τώρα αυτό. Και με αυτό θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για... Α, να το δώσουμε και αυτού όνομα. Αυτό ουσιαστικά είναι ίδιο με το άλλο. Οπότε φαντάζομαι πάλι πρέπει να πάρει το ίδιο όνομα. Μεγαλοπόδαρος. Γιατί πλέον θα χρησιμοποιούμε αυτό και όχι το άλλο. Οπότε αυτός είναι ο μεγαλοπόδαρος πλέον. Πάρε 10 λεβελάκια εδώ και πάμε να το εξπάρουμε, να σκοτώσουμε ποσάκια και να δούμε λίγο ποιος είναι ο επόμενος στόχος μας. Cube. Από εδώ και πέρα όλα τα tames που θα κάνουμε θα είναι craft. Δεν θα κάνουμε tame κανένα άλλο wild zoo. Έτσι δουλεύει αυτό το mod. Κάνεις πρώτα τα level 1, μετά κάνεις τα level 2 και μετά πηγαίνεις στο level 105 που κάνεις ουσιαστικά αυτό. Και αφού κάνεις αυτό, μετά κάνεις αυτό και μετά τερματίζεις το mod. Οπότε δύο ζωάκια μας έχουν μείνει μόνο να κάνουμε tame. Α, έχουμε και αυτό. Το ξέχασα. Νομίζω πρέπει να κάνουμε... Μήπως πρέπει να κάνουμε tame αυτό και με αυτό να σκοτώσουμε τα άλλα. Έχω την εντύπωση ναι. Έχω την εντύπωση ναι. Πρέπει να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πρέπει να σκοτώσουμε ένα από το κάθε αλφα και θέλουμε τα άλλα δύο μποσάκια. Ωραία. Αυτό είναι boss. Δεν ξέρω αν θέλω από τώρα... Έχω 2 εκατομμύρια health. Ναι, όσο λίγο damage και να κάνω, κούτσα κούτσα θα το σκοτώσουμε. Αυτό δεν θα μου κάνει τίποτα. Ναι, του κάνω πολύ ελάχιστο damage. Αλλά και αυτός μου κάνει ελάχιστο, οπότε είμαστε patch. Με κάνει λίγο knockback. Τώρα είμαστε καλύτερα εδώ, έχω μπει μέσα του. Ναι. Πολύ καλό saddle, 2 εκατομμύρια health, είμαστε κομπλέ.
και θα μας δώσει και νομίζω καλούτσικα XP σχετικά. Ωραία. Αυτό το boss κάνει πράγματα που κάνει ο Γιουτύρανος. Δεν ξέρω αν προσέξατε το Ντόντο εκεί, ήταν σαν φοβισμένο, σαν αποφαρισμένο, κάτι ήταν. Ωραία. Πού είναι το σακούλι, να το τσακούλι. Μόνο μια καρδιά ρε τσιγκούνι, φέρε κάτι παραπάνω να έχουμε. Πόσα, 46 levels, πάρτα. Πάρε και την καρδιά, εσύ την πυριζικιά σου είναι. Και να δούμε τώρα πόσο damage κάνουμε. Εδώ. Παρασεραφέριουμ. Πού είναι, πού το λέει. 4,5 εκατομμύρια. Είναι σαφώς ανώτερο από το άλλο. Από το level 1 που είχαμε. Κάνει 4,5 εκατομμύρια. Οπότε αυτό τώρα, άμα το εξπάρουμε λιγουλάκι κιόλας, θα είναι πιστεύω ότι πρέπει για να πάμε να κάνουμε τα υπόλοιπα τα ποσάκια που θα χρειαστεί να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει 42 levels. Έκανα λίγο εξπαρισματάκι. Και για να δούμε τώρα με τα 42 αυτά levels πόσο damage κάνουμε. Πάμε λίγο προχώρα. Λοιπόν, κάνουμε 7,7 εκατομμύρια. 7,7 εκατομμύρια. Πάρα πολύ καλό. Α, πήρα κι άλλο. Και πάμε να δούμε τώρα πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να σκοτώσουμε το Ασούρα. Μιας και είμαστε εδώ. Το έχω φαρμάρει 2-3-4 φορές. Ήθελε λίγα χτυπήματα. Τώρα βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Α, πήρα και τα πράγματα. Συνήθως πέφτει σακουλάκι. Πολύ πιο εύκολα. Και άλλα 11. Και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι. Α, βγήκε κι άλλος. Αφού βγήκε κι άλλος, ας τον φάμε και αυτό, βρε παιδί μου, να μην μείνει παραπονεμένος. Και να πάμε πάλι να βρούμε ένα τέτοιο αρσεντάβης που γίνεται Manticore, για να πάρουμε την καρδιά του. Λοιπόν, βρήκα ένα τέτοιο αρσεντάβης που θέλουμε. Είναι λίγο σε άβολο σημείο, η αλήθεια είναι, ωραία, το πέτυχα. Είναι σε λίγο άβολο σημείο. Θα περιμένω εγώ εδώ πάνω να γίνει εξέλιξη στο τέτοιο, να γίνει Manticore. Τώρα αν θα βγει το Manticore στον αέρα, αν θα πέσει κάτω, δεν το γνωρίζω. Θα κάτσουμε εδώ και θα περιμένουμε να δούμε. Τι με βαράει ρε παιδιά. Για πάντα. Να το, μιλάει. Πάμε να δούμε. Ωραία, προσγειώθηκε εδώ πάνω. Προσγειώθηκε εδώ πάνω. Από κάτω. Δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Πάντως του κάνω damage, ελπίζω να πάρω το loot, μην το χάσουμε. Δεν το πήραμε το loot. Οπότε θα ψάξουμε για σακουλάκι κάπου. Βλέπετε τίποτα, έχει κάτι εδώ κάτω. Να κατέβω να ψάξω με τα πόδια μου. Να δούμε πως έχει πέσει εδώ κάπου το σακουλάκι. Νομίζω είναι κάπου εδώ, να το. Αυτό δεν είναι, α αυτό είναι, τέλεια. Ακριβώς πάνω στο σακουλάκι προσγειώθηκα. Πήραμε την καρδιά, θέλουμε άλλες 2 νομίζω. Αλλά θα έλεγα να κάνουμε μία δοκιμή. 27 levels, πω. Αυτό το boss δίνει πολύ καλά XP. Δίνει πάρα πολύ καλά XP. Πω. Πολλά εκατομμύρια. Επόμενο ποσάκι που θα χρειαστεί να σκοτώσουμε είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Τσίφ γιγαντόσαυρος. Α, για κάτσε λίγο. Δεν έχω ξανασκοτώσει τσίφ γίγκα. Καλησπέρα. Τι loot έχεις εσύ? Για να δούμε λίγο. Όπου πηδάει πολύ ψηλά και αργεί πολύ να πέσει. Οπ. Ouch. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι, ωραία. Okay. Και εδώ τι έχει? Εδώ τίποτα. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό το αρνάκι που δεν είναι άσπρο αλλά είναι παχύ, είναι το επόμενο ποσάκι που θα χρειαστεί να σκοτώσουμε. Το ζώο μου έχει γεμίσει από slots. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Βλέπετε έχει το μαύρο εικονίδιο εδώ. Οπότε πετάω κάτω αυτά. Τα κρέατα όλα. Για να χωρέσουν να βάλω αυτά εδώ μέσα. Δεν γνωρίζω τώρα αν έχουμε χάσει τίποτε loot και τέτοια. Δεν είναι κάτι σημαντικό στο επίπεδο που είμαστε τώρα. Πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το ποσάκι. Να δούμε τι θα βγει. Δεν μπορούμε να το βαρέσουμε. Μουάιστα. Λοιπόν, αυτό εδώ, το αρνάκι, για να μπορέσουμε να το βαρέσουμε χρειαζόμαστε το καμαϊτάτσι. Το Manticore. Χρειαζόμαστε το Manticore να το κάνουμε δικό μας. Θυμάστε που σας το είχα πει, αλλά δεν ήμουν και απόλυτο σίγουρος.
Τώρα σιγουρεύτηκα. Καμαϊτάτσι, αυτό εδώ ακριβώς θα χρειαστεί να κάνουμε εμείς. Το οποίο χρειάζεται τον λύκο και δύο καρδιές από καμαϊτάτσι. Okay. Οπότε σκοτώνουμε άλλο ένα μάντικορ. Έχουμε ήδη σκοτώσει ένα, θέλουμε άλλο ένα. Και σκοτώνουμε και ένα λύκο. Ένα λύκο είσαι εδώ. Θα πρέπει να βρούμε, είναι κάτι χελώνες που περίεργες, λίγο ρομποτικές, σας λέω τώρα. Και σκοτώνουμε αυτές τις χελώνες και βγαίνει αυτό που βγαίνει. Μιας και περνάμε από εδώ, να του πούμε μια καλησπέρα αυτούνου. Και να ψάξουμε να βρούμε μια τέτοια ρομποτική χελώνα. Και όταν ποιον βρήκα εδώ, βρήκα κι άλλο φίλο μας. Γύρω στο 80-80, να τη, εδώ αριστερά είναι η χελώνα. Αλλά πάμε να φάμε αυτόν εδώ πρώτα. Τέλεια. Και πάμε και στη χελωνίτσα. Πάμε λίγο από εκεί. Να καθαρίσουμε εδώ που έχει περισσότερο χώρο. Να φάμε και αυτά που είναι εδώ κάτω. Οπ. Φύγατε όλοι όπως ήρθατε. Τέλεια. Λοιπόν, 13 levels. Παίρνει η μπόλικα. Α, πήγε max. Πήγε max, δεν πάει πιο max, είναι στο πιο max που θα μπορούσε να μαξάρει. Και τι έχουμε εκεί, έναν γίγκα. Δεν μας ενοχλεί, δεν τον ενοχλούμε. Σκεφτόμουν τώρα αν μήπως να πάω σπίτι να το κάνω κλόνο τώρα που είναι max. Αλλά μάλλον δεν θα πάθουμε τίποτα. Οπότε πάρε μία. Και ξεκουμπίζομαι. Πήγε και εσύ από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω. Και πάμε από εδώ που έχει λίγο περισσότερη απλά. Και να δούμε τι θα βγει τώρα από εδώ. Πού είναι η χελώνα, νάτι. Πετάει η χελώνα στον αέρα. Νάτι, αρχίζει να αλλάζει. Να δούμε τι ποσάκι θα βγει. Λύκος είναι. Από το όνομα το φέρνει Solfer, νομίζω ότι είναι λύκος. Αλλά να δούμε τώρα πόσο εύκολα θα μας σκοτώσει ή πόσο εύκολα θα τον σκοτώσουμε. Πετάω τα κρέατα να κάνω χώρο για το loot που θα πάρω. Και να το λυκάκι. Έχει 1,2 εκατομμύρια μόνο. Κάνει ένα περίεργο εφέ κοκκίνηση σε όλη η οθόνη μου. Το πάμε, φοβάμαι. Α! Δύο χιτ έφυγε. Γιατί? Του έκανα 14 εκατομμύρια. Κρίμα, δεν πρόλαβε να μου βαρέσει να δούμε πόσο τάμασα μου κάνει. Για να δούμε τι μας έδωσε. Ω, σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα, τόσο πολλά πράγματα. Μ' άρεσε, θέλω κι άλλο να σκοτώσω τέτοιο. Λοιπόν, έδωσε πάρα πολλά σενιόρ ρούχα, που δεν τα θέλουμε τα σενιόρ ρούχα, ακόμα και αν έχουν καλύτερο armor, δεν τα θέλουμε γιατί τα σενιόρ ρούχα είναι μπαγκαρισμένα και όποιος τα φοράει κρασάρει. Όχι έτσι σκέτο, αν τους βάλεις και element κρασάρουν, σκέτα δεν κρασάρουν, αλλά καμιά φορά μπορεί να τύχει να πάρω λίγο element πάνω μου, μην έχω το νου μου συνέχεια. Προτιμώ να φοράω αυτά εδώ. Από Scarlet τώρα, αν είναι κάποιο καλό κομματάκι, όπως το παντελόνι 38, έχουμε 42, 29 και τίποτα, μπούρδες νομίζω. Και ναι, ωραία. Λοιπόν, είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Παίζει να πήραμε κανένα σάντλ για... Κάτσε λίγο να τα δούμε. Ρε, μου έδωσε 400 prom core έτοιμα. Απίστευτο. Πάρε και την καρδιά. Και ναι, Bigfoot, λίγο σπάνιο σάντλ. Λίγο σπάνιο, μόνο ένα έχω βρει όσο καιρό παίζω. Και αυτό δεν θυμάμαι καν από τι ακριβώς το πήρα. Απλά μετά από ένα μεγάλο run που σκότανα, γύρισα σπίτι και είδα ότι είχα πάρει αυτό το σάντλ. Λοιπόν, χωρίς σάντλ, by the way, μην δοκιμάσετε κανένα από αυτά τα ποσάκια. Φαρμάρετε όσο χρειαστεί μέχρι να βρείτε σάντλ. Αλλιώς μην κάνετε τίποτα. Λοιπόν, τι κάνουμε στη συνέχεια? Κάνουμε κάτι άλλο ή κλείνουμε το βίντεο? Πάμε να φάμε. Πάμε σπίτι να δούμε τι μας λείπει. Πάμε σπίτι να δούμε τι μας λείπει. Αν τα έχουμε όλα, μπορούμε να το κάνουμε τώρα το Manticore. Αν δεν τα έχουμε όλα, να δούμε τουλάχιστον τι μας λείπει. Λοιπόν, κατεβαίνω. Πάμε εδώ. Καμαϊτάτσι λέγεται, έτσι. Καμαϊ. Αυτό εδώ. Πουπ, πουπ. Μας λείπουνε, όλα τα αλφα. Και ένα καμαϊτάτσι καρδιά ακόμα. Ωραία, πάμε να φάμε αυτό, να μαζέψουμε αυτό το ένα καρδιά του καμαϊτάτσι. Και όλα τα αλφα θα τα κάνουμε στο live stream που θα γίνει σήμερα στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Απλά να διάσω λίγο το inventory για να έχει χώρο να πάρει τα υπόλοιπα που θα μαζέψουμε τώρα. Δεν θα χωράνε εδώ.
Αλλά δεν πειράζει ιδιαίτερα, έχουμε ήδη κάνει πολύ χώρο. Πάμε να βρούμε ένα Argentavis. Α, το εδώ είναι. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο γιατί πετάω. Εδώ. Λοιπόν, κατέβα κάτω, μπράβο. Αχ, δεν θα ήθελα να βγει το Manticore στο νερό. Μισό λεπτάκι. Ή αν βγει, τουλάχιστον να μην είμαι εγώ στο νερό. Ωραία. Και να ρίξω κανένα δέντρο να κάνω χώρο. Και περιμένω εδώ να βγει το Manticore για να πάρουμε την καρδιά του. Α, τρόμαξα. Δεν κοίταγα. Και βγήκε ξαφνικά. Λοιπόν, για να δούμε. Το έχουμε σχετικά εύκολα. Τι, ανέβηκε πάνω μου. Ωραία. Καλύτερα που ήρθε πάνω μου γιατί πήραμε και το loot και δεν χρειάστηκε να βοτίξουμε στο νερό και να ψάχνουμε. Μπόλικο νταματζάκι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πήραμε το... Πού πήραμε? Δεν πήραμε την καρδιά του. Α, είχα ήδη μια καμαϊτάτσι καρδιά πάνω μου και στάκαρε πάνω, οπότε ήταν πιο ψηλά στο inventory, γι' αυτό δεν το είδα. Τέλεια. Καταπληκτικά και ανεπανάληπτα. Και τώρα αν έρθουμε εδώ και πάμε να κραφτάρουμε το καμαϊτάτσι, θα δούμε ότι μας λείπουν μόνο αλφα, βανίλα αλφα, οπότε δεν είναι κάτι δύσκολο, με ένα hit τα σκοτώνουμε όλα αυτά, απλά είναι το θέμα ότι πρέπει να ψάξουμε να τα βρούμε γιατί είναι σκορπισμένα σε όλο το χάρτη γύρω γύρω. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε στο live stream που θα γίνει σήμερα στις 4 η ώρα το μεσημέρι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, με βοηθάει πάρα πολύ. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια, πατήστε ένα από τα βίντεο από εδώ ή από εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο αύριο στις 11 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!